Σας απαντώ ευθέως. Γιατί δεν βλέπω το go back να σημαίνει τίποτε. Σας απαντώ ευθέως. Εκφράζει ένα λαϊκό αίσθημα, αλλά σημαίνει κάτι. Κοιτάξτε, στις 25 Μαΐου είναι... Γιατί εγώ ακούω ότι εσείς από τις 26 Μαΐου, αν είχατε το τιμόνι στα χέρια σας, επαναδιαπραγμάτευση θα κάνανε. Με την κυρία Μέρκελ. Τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Οι εκλογές στις 25 Μαΐου είναι πάρα πολύ κρίσιμες και σημαντικές. Βγάζουν 21 ευρωβουλευτές και πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί ποια κόμματα θα ψηφίσει και ποια πρόσωπα θα στείλει εκεί με το σταυρό προτίμησης για να εκπροσωπήσουν επάξια τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα σε έναν στίβο διεκδίκησης δύσκολο και αγωνιστικό, όπου η μετοχή της Ελλάδας είναι πάρα πολύ χαμηλά με ευθύνη κυβερνήσεων δεκαετιών, αλλά στέλνουν και πολιτικά μηνύματα, γιατί είναι κάλπες που στείνονται σε μια χώρα που έχει ανεργία 30%, αθρηστική ύφεση 25%, ανεργία στους νέους 60%, περικοπές μισθών συντάξεων της τάξης του 30% και του 40%, ανθρωπιστική κρίση, 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, 4 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τη στοιχεία της Eurostat. Η ίδια η συζήτηση για μια ελάφρυνση του χρέους αποτελεί ομολογία ότι το μνημόνιο ως συνταγή έχει αποτύχει. Κάποτε έλεγε και ο κύριος Σαμαράς ότι είναι το λάθος φάρμακο και έγινε πρωθυπουργός για να αυξήσει τη δόση του λάθος φαρμάκου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εάν πετύχουμε το στόχο μας, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο νικητής αυτών των εκλογών με μια καθαρή μεγάλη διαφορά, εάν πετύχουμε ένα στόχο που δεν είναι εύκολος, αλλά είναι εφικτός, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη των ευρωεκλογών να είναι πάνω από το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και Ελιάς, που από ό,τι βλέπω το επισημαίνει ως κίνδυνο και ο κύριος Βενιζέλος με τις δηλώσεις του και ο εκπρόσωπος του Πασόκου, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος προχθές, τότε πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική θα μπορέσει να μακροημερεύσει και να υλοποιήσει το μνημόνιο που έχουν ήδη συμφωνημένο και κρυμμένο μέχρι να περάσει τον κάβο των εκλογών? Αντίστροφα, αν δεν πετύχουμε το στόχο μας και χάσουμε αυτές τις εκλογές, δεν το πιστεύω, αλλά το θέτω στο τραπέζι, και κερδίσει έστω και με μία ψήφο η Νέα Δημοκρατία, που είναι το αφεντικό της κυβέρνησης. Μην κοιτάτε τώρα που ο κύριος Βενιζέλος λέει δεν είμαστε ουραγός, δεν είμαστε τσόντα, δεν είμαστε. Συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας το έχει καταντήσει το Πασόκ, το ένα από μήνα. Εάν λοιπόν κερδίσει ο Σαμαράς με μία ψήφο, τι θα κάνουν? Έχετε καμία αμφιβολία? Θα πούν ό,τι είπε και ο Παπανδρέου το 10. Ο λαός εψήφισε ναι στην πολιτική μας και θα εφαρμόσουν νέα σκληρά μέτρα περικοπών σε μισθούς, συντάξεις, νέες απολύσεις. Από πού προκύπτει αυτό? Από το μεσοπρόθεσμο και από το μνημόνιο. Απολύτως. Φαντάζεστε ένα μνημόνιο που θα έρθει, ενώ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει μνημόνιο. Αυτό λοιπόν που λέω στον κόσμο, αν μου επιτρέπετε. Εσείς εύχεστε να υπάρχει μνημόνιο. Περιμένετε τη σειρά σας, κύριε Σουλαδάκη. Περιμένετε τη σειρά σας, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω στους πολίτες να πάνε. Να τις απαντήσετε. Βεβαίως. Εγώ λέω στους πολίτες να πάνε και να ψηφίσουν. Να σηκωθούν από τον καναπέ. Να φύγουν από την αδιαφορία. Να μην ακούσουν τις σιρήνες ότι είναι δήθεν μόδα και αντισυστημική επιλογή η αποχή. Αν τους αρέσει αυτή η πολιτική, να πάνε να ψηφίσουν. Είναι η Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Αν θέλουν να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική, υπάρχουν πολλά κόμματα που την αντιπολιτεύονται. Αλλά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αυτή τη στιγμή, αρέσει δεν αρέσει, έτσι έχει επιλέξει η πλειοψηφία όσων αντιδρούν σε αυτή την πολιτική, είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε ό,τι αφορά αυτό που είπε η κυρία Σουλαδάκη, ως αμφισβήτηση, αν δει κανείς το μεσοπρόθεσμο, αν δει κανείς την ενδιάμεση έκθεση της Κομισιόν, αν δει κανείς την έκθεση της Τρόικα, όλα αυτά δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια έχουν ήδη συμφωνήσει για περικοπές μισθών, συντάξεων και νέες απολύσεις. Ή ότι θα επιτύχουμε τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης ώστε να καλυφθούν τα κενά αυτό από την ανάπτυξη. Αυτό είναι τόσο μαγικό που δεν βγαίνει ούτε με το Χάρι Πότερ. Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία που έχει σορευτικά μετρήσει ύφεση 25% και έχει δημόσιο χρέος 175% του ΑΕΠ, ενώ πριν μπει στο μνημόνιο ήταν 125%, να πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% και την ίδια ώρα να έχει ανάπτυξη δημοσιονομική ισορροπία. Δεν έχει γίνει πουθενά. Πράγμα που σημαίνει
Πράγμα που σημαίνει, και το λέω στον κόσμο, τι γιατί λέτε, μετά την απομάκρυνση... Ρωτάω, επειδή είναι αδύνατα όλα αυτά να συμβούν, ρωτάω με ποιον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα κάνει εφικτά, εφόσον εμείς δεν μπορούμε. Διότι πολύ απλά, απαντώ και στην κυρία Σουλαδάκη, πολύ απλά χρειάζεται αναθεώρηση, αλλαγή, ακύρωση του μνημονίου και εξασφάλιση με κούρεμα του χρέους της μεταφοράς κάποιων πόρων από τα τοκοχρεωλήσια, που η πολιτική που συμφωνεί στα δύο κόμματα είναι 9 δις το χρόνο να πληρώνουμε σε τοκοχρεωλήσια, πρέπει να πάνε για ανάπτυξη, για ρευστότητα, για θεραπεία της ανθρωπιστικής κρίσης, για να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ιδέα, καινοτόμοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, να μπορέσουν να την κάνουν πράξη. Μόνο έτσι θα μειωθεί η ανεργία. Και να πω και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει και το θέμα της τεράστιας αδικίας. Την ίδια ώρα που υπάρχουν αυτές οι δραστικές περικοπές στους πιο αδύνατους, στα ρετυρέ της κοινωνίας γίνεται πάρτι. Ούτε ένα ευρώ από τη λίστα Λαγκάρτ, ούτε ένα ευρώ έσοδα από αυτούς που βγάλαν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό και δεν έχουν ελεγχθεί. Και δώρα στους ισχυρούς. Το ελληνικό, ίσως το καλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, δίνεται σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, με μπόνους. Ουσιαστικά είναι μια οψιόν στην εταιρεία συμφερόντων του κυρίου Λάτσι, ο οποίος παίρνει ένα φιλέτο και θα πουλήσει μετά κομμάτια. Το καζίνο, τα ξενοδοχεία, τα σπίτια, και παίρνει πρίκα τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, που η Real News, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αποκάλυψε ότι κοστίσανε στον ελληνικό λαό 340 εκατομμύρια ευρώ, και ο κύριος Λάτσης δίνει 300 και το παίρνει όλο μαζί και την πρίκα. Μπορώ να πω κάτι και εγώ μετά? Ναι, στην κυρία Σουλαδάκη θα πάω και θα έρθω μετά σε εσάς. Υπουργέ, θα σας αφήσω τελευταίο, γιατί θα...